Γεια σας και καλώς ήρθατε στο πρώτο Get Ready With Me αυτού του καλοκαιριού. Θα έρθουν και άλλα, αλλά είπα να σας πάρω μαζί μου εδώ πέρα που είμαι στην Βόρεια Ελλάδα, βουνίσχες διακοπές, έτσι έχει ξεκινήσει η φετινή καλοκαιρινή σεζόν, και να σας δείξω το αγαπημένο μου μακιγιάζ που κάνω τώρα τελευταία. Είναι από τα γνωστά τα Get Ready With Me σε άλλα μέρη, εξού και ο απρόβλεπτος φωτισμός, ο οποίος είναι φυσικός. Ζητώ προκαταβολικά συγγνώμη εάν αρχίσει και σκοτεινιάζει στην πορεία. Εάν λοιπόν όλα αυτά σας ακούγονται καλή ιδέα, πάμε να ξεκινήσουμε. Είμαι στο Πήλιο καταρχάς και είναι το τελευταίο απόγευμα εδώ. Αύριο η επιστροφή στην Αθήνα θα είναι μακριά, αλλά για σήμερα εγώ θα βαφτώ, θα φτιαχτώ, θα βάλω το ωραίο μου φόρεμα, τίποτα, 4 φορέματα φοράω σε όλες τις διακοπές, δεν ξέρω γιατί έχω κουβαλήσει όλη μου την καρνταρόμπα μαζί, αλλά ο συνδυασμός που θα κάνω θα είναι αυτών των δύο αποχρώσεων. Η μία είναι αρκετά κυτρινοπή και μου ταιριάζει αυτή τη στιγμή και η άλλη είναι λίγο πιο σκούρα για να αντιστοιχεί στο σώμα. Επειδή η γλωσσιέ δεν υπάρχει στην Ελλάδα, το MAC Face & Body είναι το αντίστοιχο foundation εάν σας ενδιαφέρει και η απόχρωση που θα πρότεινα για αυτό που κάνω εγώ αυτή τη στιγμή θα ήταν η C4. Μη σας πω και C5 αν θέλετε να παίξουμε πολύ βρώμικα. Το έβαλα μέχρι το λαιμό, νομίζω ότι είμαι ίδιο χρώμα. Πάμε να προχωρήσουμε λοιπόν στα concealer. Νομίζω θα βάλω τη Serie και γενικά θα υπάρχουν πολλά προϊόντα της Serie στο σημερινό βίντεο, δεν είναι όμως sponsored. Θα το βάλω λοιπόν αυτό αντί για βάση σκιάς και μιας που το πιάσα θα το βάλω και κάτω από τα μάτια. Λοιπόν, οι διακοπές αυτές ξεκίνησαν στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη λοιπόν όταν είναι κανείς, πού πάει? Πάει στη Χαλκιδική. Παιδιά, η Χαλκιδική στα δικά μου μάτια, σε ορισμένα σημεία της, συγκρίνεται με τη Μαγιόρκα, τη Μινόρκα, την Ίμπιζα, τη Σαρδινία. Στη Χαλκιδική λοιπόν υπάρχει μια περιοχή που λέγεται Κασάνδρα και εμένα μου την πέταξε το Instagram. Προτείνω να πάτε στην Κασάνδρα. Υπάρχει εκεί πέρα μια παραλία που λέγεται Γλαρόκαβος και έχει και ένα ωραίο άνετο beach bar και είναι και το σημείο αυτό που σμίγουν τα δύο μέρη γης. Είναι όμορφη, η λίμνη, είναι ρηχά τα νερά, είναι όπως συνήθως λιγότερο εντυπωσιακό από κοντά από ό,τι στις φωτογραφίες. Το πιο ενδιαφέρον έδαφος αναδεικνύεται καλύτερα από drone παρά στην αληθινή ζωή. Μιλάμε, αυτό έγραψε καταπληκτικά. Βελούδο, πάρα πολύ χαίρομαι. Τώρα θα σας φέρω πιο κοντά να σας δείξω και τα υπόλοιπα. Έχω πιάσει το μαλλί μου με 180 τσιμπιδάκια για να μην πετάνε φύτρες από παντού και πάλι ιτημένοι βγαίνω από αυτό το εγχείρημα. Άρα, πάμε στα φρύδια. Concrete. Οπότε ήταν πάρα πολύ χαλαρά Δευτέρα πρωί στη Χαλκιδική, αντί για Παρασκευό Σαββατοκύριακο, ας πούμε. Τέτοιος μαγκούφης άνθρωπος δηλαδή, εγώ δεν θα ήθελα να συναναστρέφομαι με όλα αυτά τα πλήθη, όπως και εκείνα με μένα. Φυσικά υπάρχουν και οι καβουρότρυπες που είναι καταπληκτικές, αλλά έχω πάει στο παρελθόν, οπότε λύσαξα για Βουρβουρού αυτή τη φορά. Και έτσι η παραλία που επιλέξαμε στη Βουρβουρού ήταν το Καρύδι. Το μικρό Καρύδι, που είναι πίσω από το μεγάλο Καρύδι. Και το μικρό Καρύδι μοιάζει αρκετά, κατά τη γνώμη μου, με τις καβουρότρυπες. Δηλαδή έχει το ίδιο είδος βράχων. Αυτά τα όμορφα, χλωμά βράχια, που βέβαια αν είσαι ανοργάνωτος, όπως είμαι εγώ, ενώ χωρίς ομπρέλα και τέτοια, πρέπει λίγο να αυτοσχεδιάσεις. Πάμε στα μάτια να ξεκινήσουμε με λίγο bronzer. Είναι το bronzer που έχω μαζί μου και παιδιά έχουν πέσει πολύ ωραία bronzers φέτος στα χέρια μου. Τη Serie, η Sapphire Terracotta με SPF 15 είναι ένα από αυτά. Αυτό θα το πάρω με ένα μεγάλο πινέλο και θα το βάλω εντελώς ελεύθερα, αβίαστα και αβασάνιστα σε ολόκληρο το κινητό βλέφαρο. Και παιδιά μετά, πήγα στον Όλυμπο, δεν τον ανέβηκα αυτό προσώπος. Υπάρχει ένα μέρος που λέγεται Ρέμα Ορλιά, δεν το ήξερα εγώ, στο Λιτόχωρο. Φύγαμε τώρα από τη Χαλκιδική, πάει, τελείωσε το κομμάτι της Θεσσαλονίκης. Πάμε στο Λιτόχωρο. Δηλώνω εντυπωσιασμένη γιατί είναι ένα πολύ γραφικό μικρό μέρος, πολύ διαχειρίσιμο. Αν θέλετε, ας πούμε, οργανωμένο beach bar, υπάρχει ένα ωραίο που λέγεται Ελαιόν και έχει και από πάνω ένα ωραίο εστιατόριο. Υπάρχει και ένα άλλο πολύ όμορφο πλωτό beach bar που λέγεται Βεράντα, για βράδυ, αν θέλετε, για ποτό. Αλλά αυτό που μου έκανε εμένα τη μεγαλύτερη εντύπωση ήταν το Ρέμα Ορλιά, που έχει βάθρες και δεν ήξερα καν τι είναι οι βάθρες μέχρι φέτος που τις χάρηκα στο έπακρο, διότι τις επισκέφθηκα και θέλει ένα μικρό σκαρφάλωμα, τόσο δά. Για να το έκανα εγώ μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε. Και υπάρχουν καταράκτες μικροί με παγωμένα νερά και αν θέλετε βουτάτε εκεί μέσα. Είχε αρκετό κόσμο όταν πήγαμε απόγευμα. Το προτείνω να πάτε απόγευμα, δεν ξέρω γιατί εγώ πήγα απόγευμα και μ' άρεσε. Παρκάρετε ακριβώς απ' έξω, αν είστε με αμάξι. Νομίζω πάει και πούλμαν. Αλλά όλα αυτά θα τα μάθετε με ακρίβεια στο Google. Όσο εγώ προχωράω στα μάτια με το eye pencil τη Serie από το νούμερο 211, το οποίο είναι ένα καφέ. Οπότε θα κάνω μία μουτζούρα στην επάνω γραμμή των βλεφαρίδων και μπορείτε φυσικά να κάνετε και πεζοπορία, αλλά είναι μία εξαιρετική ιδέα. Οι βουνίσιες διακοπές το καλοκαίρι, εγώ ποτέ δεν πειθόμουν γι' αυτό. Πήρα το μολύβι τώρα και το έβαλα κάτω από το περίγραμμα του ματιού και το βάζω και μέσα στην υγρή γραμμή. Γενικά περιτριγυρίζω όλο το μάτι, το περιγράφω
με το μολύβι αυτό το καφέ. Και θεωρούσα για πάρα πολλά χρόνια ότι αν δεν πάει κανείς σε νησί ή συγκεκριμένα σε νησί των Κυκλάδων, ότι δεν αξίζει το καλοκαίρι. Και έκανα πάρα πολύ μεγάλο λάθος όλα τα χρόνια και χαίρομαι πάρα πολύ που μεταβάλω γνώμη σιγά σιγά. Συμπτωματικά λοιπόν, έπαιζε και ο Χαρούλης στο Φεστιβάλ Ολύμπου, στο θέατρο Δίων. Και εγώ, καθώς είμαι τελείως άμαθη από ελληνική μουσική, εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ. Δηλαδή, αν πήγαινα σε κάποιον, θα ήταν στο Χαρούλη και σε άλλους 5-6 τέλος πάντων, στην Έλλη Πασπαλά, στη Σαβίνα Γιαννάτου, σε αυτούς. Εντελώς διαφορετική ατμόσφαιρα η συναυλία σε αρχαίο θέατρο. Χαίρομαι που έχουμε το προνόμιο στην Ελλάδα και τα κάνουμε αυτά, γιατί είναι λίγο το καλοκαιρινό αεράκι, είναι λίγο η ξεγνιασιά των διακοπών, είναι λίγο ο καλλιτέχνης που σε συνεπέρνει, συγκεκριμένα ο Χαρούλης, που εγώ είχα ακούσει από σπόντα 1-2 κομμάτια του και τον εκτιμούσα από αυτά. Αλλά από κοντά είναι κάτι το συγκλονιστικό. Το θέμα που παρουσιάζει είναι εντελώς αβίαστο, προσιτό, ζεστό, παρείστικο. Όλο αυτό μου έβγαλε. Που δεν τον είχα ξαναδεί, παιδιά, ποτέ στη ζωή μου. Ποιο είναι λοιπόν το συμπέρασμα και το ηθικό δίδαγμα? Σε περίπτωση που δεν έχετε ακούσει αυτόν τον λογοτέχνη, θα πω εγώ, ο οποίος μελοποιεί με τόση ευαισθησία και ρομαντισμό θέματα τα οποία, αν δεν έχεις ζήσει, σε κάνει να εύχεσαι να τα ζήσεις. Αυτό εγώ βίωσα. Αν λοιπόν δεν τον έχετε ακούσει, τον προτείνω ανεπιφύλακτα. Ποια είμαι εγώ τώρα? Θα σας πω για το Χαρούλη. Φυσικά και τον ξέρετε το Χαρούλη. Λέω εγώ όμως, ως νεοφώτιστη, πώς μου φάνηκε. Μάσκαρα, Κορέας Drama Volume. Και πώς και πήλιο ξανά θα μου πείτε και θα αναρωτιέστε όσοι παρακολουθείτε το κανάλι κάμποσο καιρό, εφόσον έχεις ξαναπάει και μας έχεις ξανακάνει και βίντεο στο Πήλιο, αυτό δεν θα μου πείτε? Η αφορμή ήταν το να δω τη φίλη τη Μάγια. Τώρα που ήρθε διακοπές στο Πήλιο, βρεθήκαμε για ένα απλό λιτό μεσημεριανό. Όταν λέμε απλό λιτό, εννοώ τα ακριβώς αντίθετα. Πήραμε τα πάντα, δεν το λυπόμαστε. Αλλά χάρηκα πάρα πολύ που την είδα. Και εξυπακούεται, ξαναεπισκέφθηκα το χαμένο μονόκερο. Έχει ένα μικρό κλίμα, είναι όλα τα πλατάνια, ξέρω εγώ τι είναι, οι καστανιές, όλα τα δέντρα, όλη η φύση. Οργιάζει, είναι υπέροχη, καταπράσινη, σκιά παντού, ριάκια. Ένα μυστικό σχεδόν τοπίο. Σας το προτείνω, αν ψάχνετε μία απόδραση με χαρακτήρα, μία πιο vintage διάθεση αν έχετε. Ο χαμένος μονόκερος πιστεύω ότι θα σας αποζημιώσει. Ανήκει σε ένα ζευγάρι, τον κύριο Χρήστο και την κυρία Claire, η οποία είναι Αγγλίδα, και όλη της η αγγλική αισθητική έχει ποτίσει τους τοίχους του κτηρίου αυτού, το οποίο είναι καλυμμένο από κισό και είναι σαν να μπαίνεις σε ένα μαγικό κάστρο, τι να σας πω. Οπότε ήθελα οπωσδήποτε να επιστρέψω εκεί και φυσικά να επισκεφτώ και τις παραλίες του Πηλίου, για τις οποίες θα σας πω ευθύς αμέσως. Περνάω στο μολύβι των χιλιών, δεν έχω τελειώσει με το πρόσωπο, αλλά θα βάλω το νούμερο 311, το οποίο είναι καφέ. Και δοκίμασα, παιδιά, ένα συνδυασμό της πράλες, τον οποίο τον έχω κάνει αρκετές φορές και μου αρέσει πάρα πολύ. Απαλά, απαλά, γιατί είναι αρκετά σκούρο. Θέλω να το βάλω τριγύρω στα χείλη και έπειτα να κάνω μία μικρή σκίαση στις άκρες, για να δείχνει η διόγκωση πιο πιστική. Πρωτού σας πω όμως για τις παραλίες του Πηλίου, να μην παραλείψω να σας πω για τα μέρη, τα εστιατόρια που επισκεφτήκαμε. Καταρχάς είναι το Αγνάντι Καφέ. Έχει και Αγνάντι εστιατόριο. Εγώ λέω το Αγνάντι Καφέ στην Τζαγκαράδα. Που εκεί πέρα γνωρίσαμε τα κορίτσια που δουλεύουν εκεί και τον κύριο Παύλο. Και όλοι αυτοί μας βοήθησαν πάρα πολύ στην επιλογή παραλίων. Γιατί ήμασταν τουρίστες, δεν είχαμε ιδέα που θα πάμε. Πέρα από το Μυλοπόταμο που εγώ είχα λησάξει. Και υπάρχει και το Σκάλα Μπαρ, το οποίο το διοικεί σαν υπέροχο πλοίο για πάρτι. Ένας κύριος, ο οποίος είναι μεγάλη μορφή. Μπορεί και να ήταν ραδιοφωνικός παραγωγός παλιά, κάτι τέτοιο βγάζει. Η μουσική εκπληκτική. Και Λάτιν έπαιζε και μουσική του 20 και του 30 και κουβανέζικα και νέο κύμα και φαίνεται να έχει μεγάλη αχανή γνώση σε αυτό το κομμάτι αυτός ο άνθρωπος και φτιάχνει και ωραίο κοκτέιλ. Κοιτάξτε τώρα πώς έχει βγει το μολύβι. Είναι αρκετά σκούρο, γι' αυτό εγώ θα σβήσω σχεδόν ό,τι έχω κάνει με το κραγιόν το φανταστικό, το Σάρων από την Σέρια, το οποίο είναι ένα πολύ υγιές ροδί κοραλί. Αυτό είναι το δικό μου, δεν ανήκει στο kit, οπότε το βάζω απευθείας. Είναι σταθερό και ματ και πάρα πολύ άνετο. Και στο κέντρο θα κάνω μια μικρή γλυκιά διαβάθμιση με το Ναόμι, το οποίο είναι ένα πιο ανοιχτόχρωμο ροδακινί. Μπορείτε σαφώς να τα αφήσετε έτσι, αλλά εγώ θέλω να προσθέσω και αυτό στο κέντρο. Το κάνω λίγο πιο nude και λίγο πιο τρισδιάστατο νομίζω. Τα ίδια πράγματα ακριβώς θα βάλω και στα μάγουλα. Παίρνω λοιπόν το Ναόμι, το ροδακινί, και θα το βάλω σε όλη αυτή την περιοχή και ενδέχεται στο κέντρο έπειτα να βάλω και το σκουρότερο. Φυσικά έχω από δίπλα, για να μην με πιάσει πανικός και βάλω τις φωνές, το πινέλο της βάσης και το σβήνω στις άκρες του κυρίως. Και φαίνεται ίσα ίσα αυτό το πολύ φυσικό και ηλιοκαμένο. Προτείνω και το δεύτερο βήμα στο κέντρο του μάγουλου και στην κορυφή της μύτης, πριν τον μπρόνζερ όλα αυτά. Το μπρόνζερ των ματιών θα μπει και στο πρόσωπο.
Και πάμε για το CeraVe Sapphire Face and Body Strobing Cream, το οποίο είναι η πιο ισχυρή και υπέροχη λάμψη. Εγώ θα τη βάλω στο πρόσωπο, εδώ στα ψηλά σημεία του ζυγωματικού. Θα βάλω και λίγο στη μύτη γιατί δεν κρατιέμαι, το θέλω πάρα πολύ. Και ό,τι μείνει θα βάλω και κάτω από τα φρύδια, ό,τι μείνει στα δάχτυλα. Οι παραλίες του Πηλίου, παιδιά. Ο Μυλοπόταμος. Ένα όνειρο. Ό,τι και να σας πω είναι λίγο, τα νερά είναι παραδεισένια, κατά μπλε, πεντακάθαρα. Απλώς προτείνω, όπως μας συμβούλευσαν και εμάς, να πάτε σχετικά νωρίς, γιατί κατά τις 2-3 το μεσημέρι εξαφανίζεται ο ήλιος. Δηλαδή όλη την παραλία την καλύπτει η σκιά πλέον. Κατά τα άλλα, στην Ταμούχαρη πήγαμε για φαγητό, που είναι ένα μικρό λιμανάκι γλυκύτατο και κάτσαμε στο Μπαρβαστέριο. Συμπαθέστατο το φαγητό εκεί. Να, τα χείλη τώρα ανοίξαν παραπάνω, καταλάβατε. Πάω να περάσω στο bronzer. Ξανά το ίδιο bronzer θα μπει σχεδόν παντού. Και τελευταία λοιπόν παραλία στην οποία πήγαμε και μας εντυπωσίασε πάρα πολύ, τόσο λόγω μεγέθους, όσο και λόγω υπέροχης θάλασσας, όσο και λόγω ησυχίας, εγώ θα πω, ήταν η Άγιοι Σαράντα. Δεν μπορώ να σας περιγράψω τα νερά πως είναι, σκεφτείτε πισίνα. Ό,τι πιο καθαρό και μπλε και τυρκουάζ και διάφανο έχετε δει. Και αυτή ήταν μια πάρα πολύ μικρή γεύση από το Πήλιο. Το Πήλιο προσφέρεται δηλαδή και για πεζοπορίες. Και είναι και γαστρονομικός προορισμός, ειδικά από χειμώνα. Αλλά για καλοκαίρι, αυτό το μικρό πέρασμα που έκανα εγώ φέτος, άξιζε στο έπακρο. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Η ώρα πέρασε, το φως άλλαξε, αλλά εμείς είμαστε έτοιμοι να βγούμε για την τελευταία βόλτα στη Τζαγκαράδα και αύριο να γυρίσουμε στη βάση μας. Ό,τι ρωτήσεις, σκέψεις, σχόλια, ιδέες, προτάσεις και τέτοια έχετε, ασφαλώς μου τα αφήνετε από κάτω. Βρείτε με και στο Instagram και σε περίπτωση που ρεπλικάρετε ένα τέτοιο μακιγιάζ, δείξτε το μου γιατί πάντοτε μου αρέσει να βλέπω τις δικές σας εκδοχές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε και θα σας δω στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!